Ο Ναρκοπόλεμος σε ξηρά και θάλασσα αποτελεί μια ιδιαίτερη έκφανση τομέα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αφού τα ναρκοπέδια αποτελούν σημαντικά τεχνητά κολλήματα, τα οποία ο επιτιθέμενος ή θα πρέπει να τα παρακάμψει ή να τα άρει προκειμένου να συνεχίσει την ενέργειά του κατά του αμυνόμενου. Η σημασία των χερσαίων ναρκοπεδίων σε Εύρω και νησιά είναι μεγάλη, ενισχύοντα σημαντικά την άμυνα τη χώρα μα. Ειδικότερα στην περιοχή του Εύρου τα ναρκοπαίδια έχουν ως σκοπό συνδυαστικά με το φυσικό κόλλημα που αυτό συνιστά, είτε να καθυστερήσουν την προχώρηση των μηχανοκίνητων και τεθωρακισμένων σχηματισμών του εχθρού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις καταστροφής του με αμυντικά πυρά και αντεπιθέσεις, είτε να οδηγήσουν τις εχθρικές δυνάμεις σε προσχεδιασμένους χώρους καταστροφής του στο εσωτερικό της αμυντικής μας τοποθεσία. Ανάλογη είναι και η χρήση χερσαίων αρκοπεδίων στα νησιά μας έναντι των τουρκικών αποβατικών και αεροκίνητων δυνάμεων που θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν προγεφύρωμα και αεροπρογεφυρώματα αντίστοιχα σε αυτά. Επίσης και τα θαλάσσια ναρκοπέδια μας στο Αιγαίο σε καιρό επιχειρήσεων θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην έκβαση των επιχειρήσεων, δημιουργώντας σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες συνθήκες άρνησης πρόσβασης σε περιοχές του Αρχιπελάγους για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό και προστατεύοντας τους λιμένες των νησιών μας. Κατόπιν τον Ανωτέρο ήταν εύλογο ο Ερντογάν, ο οποίος έχει επιθετικές βλέψεις σε βάρος της χώρας μας, να οθήσει την αμυντική βιομηχανία της χώρας του για τη δημιουργία μέσων εξουδετέρωσης χερσαίων και θαλάσσιων αρκών. Ο μηχανισμό εκαθάριση ναρκοπεδίων, ο οποίο χρησιμοποιείται ήδη στι τουρκικέ ενόπλες δυνάμεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση 20 χιλιόμετρων στην ξηρά και 8 χιλιόμετρων στη θάλασσα υπό κατάλληλε καιρικέ συνθήκε προσέλκυσε δε την προσοχή ορισμένων ξένων χωρών κατά τη διάρκεια της άσκησης MCM Dive 2023 της Ευρασιατικής Συνεργασίας στη Δυτική Μαύρη Θάλασσα που διοργανώθηκε από τη Ρουμανία όπου η Τουρκία συμμετείχε στις ασκήσεις με ομάδα υποβρυχιακής άμυνας. Η συσκευή η οποία επιτρέπει στο προσωπικό να λειτουργεί με μεγαλύτερη ασφάλεια παράγεται με κόστος μόλις το 1 δέκατο σε σύγκριση με τις εισαγόμενες αντίστοιχες. Από τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των ναρκοπαιδίων ξηρά θαλάσση σε εύρω νησιά Αιγαίου για την άμυνά μα, αλλά και τον προσανατολισμό και κατασκευή μέσων συστημάτων τη τουρκική βιομηχανία για άρση αυτών, γεγονό που θα πρέπει να μα προβληματίσει. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και e εγγραφή στο κανάλι μα.